Έχουμε συμπληρώσει 8 λεπτά αγώνα στο Μακάριο Στάδιο. Λούμπισιτς έτοιμος και εκτελεί αυτή τη στιγμή το φάουλ για το Αποέλ. Η κεφαλιά από τον Χατζηλούκα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Παναγιώτου. Τελικός αποδέχτης ο Αριστοκλέους. Κάνει και την σέντρα στον Σωτηριού. Το αυτογκόλ τελικά, η κεφαλιά από τον Σωτηριού. Η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Δημοσθένους και καρφώθηκε στο γάμα της εστίας του Παναγιώτου. Αντωνίου προσπαθεί να μπει στην μεγάλη περιοχή, τα καταφέρνει. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει προς τα πίσω. Η μπάλα χτυπάει εκεί στο σώμα του Δημοσθένους, ίσως να χτύπησε και στο χέρι του. Τίποτα λέει ο διαιτητής, ο κύριος Ιωάννου. Κουλιανδρής. Αφήνει τον Κιτάνοφ μέσα στην περιοχή του Αποέλ. Και πίσω στον Χριστοφίτο Σούτη, πολύ όμορφη αποκρούση από τον Πετρίδη. Τζιλούκας, παλιά στην περιοχή. Αντωνίου. Αντωνίου απέναντι από τα δίχτυα. Η μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Η φάση στο 30 του πρώτου ημιχρόνου. Η μεγάλη ευκαιρία από τον Αντωνίου. Έφτασε μπάλα στον Σωτηρίου που την στέλνει στα δίχτυα. Ο Σωτηρίου κατάφερε να εκμεταλλευτεί την επαναφορά της μπάλας στην περιοχή μετά το δοκάρι από τον Αντώνη τον Αντωνίου και να την στείλει πανεύκολα στα δίχτυα του αδύναμου να αντιδράσει Παναγιώτου, γράφοντας το 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου το 2-0 για το Αποέλ. Αντωνίου μπαίνει στην περιοχή, Αντωνίου πάντα με την μπάλα, αφήνει στον Γιάννο τον Ιωάννου, το πλασέ από τον Ιωάννου, η μπάλα στα χέρια του Παναγιώτου. 38 λεπτό στο πρώτο ημιχρόνο, Αριστοκλέους μπαίνει στην περιοχή, κάνει και το σούτι απόκρουση όμως από τον Παναγιώτου. Αντωνίου πάντα με την μπάλα. Παλιά πολύ όμορφα στον Σωτηρίου στην περιοχή. Ο Παναγιώτου Σωτήρη αποκρούει. Το Κλέους. Σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Σωτηρίου, η μπάλα έξω. Αλεξάνδρου πάντα με την μπάλα. Κάνει την σέντρα απέναντι. Κεφαλιά από τον Ιωάννου. Η μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ ακριβώς το 6ο λεπτό της επανάληψης. Δίνει στον αρχηγό του τον Γιάννο τον Ιωάννου. Ιωάννου μπαίνει στην περιοχή. Έχει αντίπαλο τον Παναγιώτου. Κάνει το σουτ. Η μπάλα έξω. Λούμπισιτς είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Λούμπισιτς. Κάνει και την παράλληλη σέντρα Ιωάννου, αφήνει Σωτηρίου, η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ στο 18 του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μπόμπαν Κιτάνοφ πάντα με την μπάλα δίνει δεξιότερα στον Χριστοφή έτοιμος για το σουτ, το πραγματοποιεί, πολύ όμορφη απόκρουση από τον Πετρίδη. 22 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά, η πολύ όμορφη κεφαλιά από τον Αλεξάνδρου, η απόκρουση του Παναγιώτου, η μπάλα κόρνερ. Ο Μάριος Νεοφύτου αποχωρεί τραυματίας από τον αγώνα και έτσι η ΑΕΛ στα υπόλοιπα 20 λεπτά θα αναγκαστεί να συνεχίσει με 10 παίχτες. Αντωνίου πάντα με την μπάλα μπαίνει στην περιοχή, έχει την μπάλα στα πόδια του Αντωνίου, προσπαθεί να δώσει δεξιά στον Ιωάννου, χάνεται μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ. Έγινε το λάθος, κέρδισε την μπάλα ο Σωτηρίου μέσα στην περιοχή. Ο Σωτηρίου κάνει το σουτ, το πολύ όμορφο γκολ από τον άντρο Σωτηρίου που είχε συμμετοχή και στα 3 γκολ του Αποέλ. Τιμοθέου δεξιά είναι ο Αριστοκλέους, του βγάζει πολύ όμορφα την μπάλα Αριστοκλέους μέσα στην περιοχή, έχει ελέγχει την μπάλα Αριστοκλέους, έτοιμος για τον γκολ, χάνεται τελικά η μεγάλη ευκαιρία. Μετά την 30η αγωνιστική βρισκόμαστε μπροστά στα ίδια όπως κάθε χρόνο.